Λοιπόν, η σειρά μου να σας ευχαριστήσω και εγώ που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση. Το θέμα το οποίο θα ήθελα να καλύψω σήμερα έχει να κάνει με κάποιες πολύ μεγάλες τάσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον ψηφιακό κόσμο και οι οποίες μεγάλες τάσεις, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικές και ενώ επηρεάζουν τρομακτικά τη ζωή μας και τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται η οικονομία και η κοινωνία, αποτελούν τάσεις οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό παραμένουν σχεδόν αόρατες στον τομέα της χάραξης και της άσκησης ψηφιακής πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο και η παρουσίαση τιτλοφορείται «Ο ελέφαντας στο δωμάτιο» και έρχεται να μιλήσει για τρία πράγματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικά στην ψηφιακή οικονομία, δηλαδή αυτό που λέμε την οικονομία του διαμοιρασμού, για την οποία θα μιλήσουμε. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει συνολικά με το πρεκαριάτο, δηλαδή την επισφάλεια, την δημιουργία μιας ολόκληρης τάξης ανθρώπων οι οποίες ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, δηλαδή είτε δεν έχουν σταθερή εργασία, η εργασία τους είναι πάντοτε είτε λιγότερο είτε περισσότερο ρυθμισμένη, αλλά με εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα και με εξαιρετικά επισφαλείς όρους. Και τέλος, ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την κρίση που έχουμε, την προσφυγική και τη μεταναστευτική, η οποία φαίνεται και πιστεύω ότι θα ενισχύσει το φαινόμενο, κάποια φαινόμενα ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Θα ξεκινήσω με δύο πράγματα για το τι ήταν το έναυσμα για την μελέτη αυτή. Κάποιες βασικές υποθέσεις που θέλω να διερευνήσω. Αυτό ουσιαστικά είναι μια ακαδημαϊκή δουλειά που κάνω τα τελευταία χρόνια. Τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την οικονομία του διαμοιρασμού, οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό, κάποια θέματα μεθοδολογικά, κάποιες βασικές υποθέσεις και μετά το βασικό μου επιχείρημα, δηλαδή ότι δημιουργείται μία διαστρωμάτωση νέου τύπου στις εργασιακές σχέσεις εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η οικονομία σήμερα και όπως ενισχύεται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Airbnb ή το Deliveroo. Και τελικά κάποια συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουμε και το πώς παράγουμε ψηφιακή πολιτική και πώς μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική ψηφιακή μέσα σε αυτό το συμφραζόμενο. Να πάω λίγο στην έμπνευση για όλο αυτό το θέμα. Ξεκίνησε ίσως με ένα θέμα το οποίο στην Ελλάδα το έχουμε τα τελευταία μόλις χρόνια αρχίσει και το συζητάμε. Την οικονομία του διαμοιρασμού. Η οικονομία του διαμοιρασμού ή στα αγγλικά sharing economy ή gig economy είναι ένας τρόπος με τον οποίο παράγεται αυτή τη στιγμή η οικονομική δραστηριότητα και οργανώνεται παραγωγή. Το πιο αρχιετυπικό παράδειγμα ίσως είναι το Airbnb. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το Airbnb είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία όποιος έχει κάποιο δωμάτιο ή σπίτι το οποίο μπορεί να διαθέσει, έχει τη δυνατότητα να το διαθέσει και να πληρωθεί γι' αυτό για κάποιες μέρες. Η βασική λειτουργία της οικονομίας του διαμοιρασμού, και θα δούμε στη συνέχεια και κάποια κεντρικά κείμενα πολιτικής, είναι η λειτουργία εκείνη η οποία είναι αυτό που λέμε εξορυκτική, είναι extractive. Δηλαδή, εάν εγώ παράγω κάποια δραστηριότητα, ασκώ κάποια δραστηριότητα ή έχω κάποιον οικονομικό πόρο ο οποίος μένει ανενεργής, μέσα από τις πλατφόρμες αυτές δίνεται η δυνατότητα σε εκείνο το κομμάτι που παραμένει ανενεργές να μπει στην αγορά. Έχω ένα δωμάτιο στο σπίτι μου, στο οποίο δεν μένω. Είναι ένας πόρος ανενεργής. Αυτός ο πόρος μπαίνει στην αγορά μέσα στην πλατφόρμα και μπορεί να ενοικιαστεί για τους ανθρώπους που θα έρθουν να το πάρουν. Δεύτερο παράδειγμα, πολύ κλασικό, είναι το Deliveroo. Έχω ένα παπάκι και δεν το χρησιμοποιώ και έχω και 2 ώρες την ημέρα που είναι κενές. Μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και προσφέρω τις υπηρεσίες μου για να διαθέσω να γίνω deliverer για 2 ώρες. Αντίστοιχο είναι το Uber. Έχω ένα αυτοκίνητο και κάνω τη διαδρομή Παγκράτη-Πατήσια. Και είναι άδειο 3 θέσεις. Το χρησιμοποιώ προκειμένου να βάλω κάποιον επιβάτη. Όλες αυτά τα χαρακτηριστικά αυτών των οικονομιών και τα χαρακτηριστικά αυτών των πλατφορμών είναι ότι υπάρχει αυτή η επιπλέον δυνατότητα, είτε στο κεφάλαιο είτε στο πρόσωπο, η οποία μέσα από αυτές τις πλατφόρμες αξιοποιείται οικονομικά και μπαίνει στην αγορά. Και ακριβώς επειδή καταφέρνει και εξορίζει αυτού του τύπου την αξία από ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες διαφορετικά παραμέναν ανενεργείς, γι' αυτό και η οικονομία αυτή λέγεται και εξορυκτική, η extractive economy. Το βασικό ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό ρυθμιστικά. Δηλαδή, πώς το αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, σε σχέση με τους ξενοδόχους. Πώς το αντιμετωπίζει σε σχέση με τα νίκια. Πώς το αντιμετωπίζει σε σχέση με το φορολογητέο εισόδημα. Το
ζήτημα στην Ελλάδα όταν ήρθε, η πρώτη αντίδραση τον Αύγουστο του 2015 ουσιαστικά ήταν να εισηχθεί ένα αφορολόγητο για περίπου 90 μέρες. Σου έλεγε δηλαδή ότι αν για 90 μέρες δεν το νοικιάζεις για λιγότερο από 90 μέρες το σπίτι σου πάνω σε μια τέτοια πλατφόρμα, δεν έχεις κάποια επιβάρυνση περαιτέρω φορολογική. Αυτό οδήγησε, επειδή ήταν και προφανώς ελέγχανε, αν σε ελέγχανε, με τρόπο δειγματοληπτικό, με τον κλασικό τρόπο. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης ήταν ότι είχαμε ένα boom στην αγορά την ελληνική του Airbnb. Αυξήθηκε 4 φορές ο πληθυσμός μέσα σε τελευταίο 1 χρόνο, το 2015 στο 2016, και αυτό οδήγησε μόλις πριν από λίγες μέρες σε μία άλλη ρύθμιση, η οποία είναι για μένα εξίσου αναποτελεσματική, θέτει ως πλαφόν το όριο εισοδήματος που έχεις όταν νοικιάζεις ένα διαμέρισμα, εξισώνει δηλαδή την δράση της ενοικίασης μέσα από το Airbnb με τη δράση της ενοικίασης στην κανονική. Και αυτό που σου λέει είναι ότι αν βγάζεις, αν είσαι στην πρώτη κλίμακα, που νομίζω είναι γύρω στις 10 ή 12.000, είναι, βρίσκεσαι σαν ανοίκιαση στο σπίτι. Αν είσαι πάνω από αυτό το ποσό, θα σε φορολογήσω διαφορετικά. Αυτό που δεν κάνει είναι το πιο απλό πράγμα από όλα. Δεν πάει να διαπραγματευτεί απευθείας με το Airbnb, το οποίο τα έχει όλα τα στοιχεία αυτά, και να μαζέψει τα λεφτά από εκεί. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή αυτό που λέμε στη θεωρία μία τεχνορυθμιστική προσέγγιση, δηλαδή να πας να βρεις τη μηχανή, την πλατφόρμα που κάνει αυτή τη δουλειά, να διαπραγματευτείς απευθείας μαζί της και να μειώσεις δραματικά τα κόστη επιβολής και ίσπραξης, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μία παραδοσιακή νομική προσέγγιση. Είναι δηλαδή μία νομοκεντρική προσέγγιση. Σε άλλες χώρες η προσέγγιση ήταν αρκετά διαφορετική. Παίρνω μια δεύτερη περίπτωση που είναι η Σεούλ στην Κορέα, όπου ήδη από το 2012 ακολουθήθηκε μια ενεργητική πολιτική, όπου αποφασίστηκε όλες οι δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την πόλη σταδιακά να μεταβούν από απλές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το κράτος προς τον πολίτη σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν με την ιδέα της οικονομίας του διαμοιρασμού. Δηλαδή αξιοποίησης της περαιτέρω αξίας ή περαιτέρω δυναμικότητας που υπάρχει σε κεφάλαια ή σε ανθρώπους και παραμένει αναξιοποίητη. Για παράδειγμα, έχουν πάρα πολύ εκτεταμένες δραστηριότητες στη Σεούλ για διαμοιρασμό ρούχων που δεν χρησιμοποιούν τα πιο μικρά παιδιά. Αυτό που το κάνουμε μέσα στις οικογένειές μας, δηλαδή όταν κάνω ένα δεύτερο παιδάκι, ή κάνει ο αδερφός μου ένα παιδάκι και του δίνω τα ρούχα που φοράει για το δικό μου το παιδάκι, εκεί το κάνουν συνολικά στους παιδικούς τους σταθμούς. Αντίστοιχα το κάνουν με τα σχολεία, με τα αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις, το κάνουν ακόμα και με εργαλεία, δηλαδή με μία σειρά από πράγματα τα οποία παραμένουν ανενεργά. Έχει υπολογιστεί ότι από τη στιγμή κατά την οποία έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, είχε ένα θεαματικά θετικό αποτέλεσμα στην πόλη αυτή, στη Σεούλ, και ουσιαστικά οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη τόσο περιβαλλοντικά, γιατί είχαν λιγότερη μετακίνηση αυτοκινήτων, αλλά και οικονομικά. Πρέπει να πω ότι η προσέγγιση εδώ δεν έγινε απλά περνώντας ένα νόμο. Ήταν κάτι που προφανώς ήταν αρκετά συμβατό με την κορεάτικη κουλτούρα και ήταν κάτι που δούλεψε πάρα πολύ με εκπαιδεύσεις ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ακόμα και από τον νηπιαγωγείο, όπως είπα προηγουμένως, γι' αυτό και το ανέφερα κιόλας. Και ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ έντονο χαρακτήρα και τεχνολογικό. Δηλαδή, προσφέρανε δωρεάν αυτές τις πλατφόρμες. Υπάρχει μια πλατφόρμα, το Seoul Sharing City, που κάνει αυτή τη δουλειά. Το τρίτο παράδειγμα που έχω είναι κάτι το οποίο δεν είναι στην οικονομία του διαμοιρασμού πια, αλλά είναι στην οικονομία την ομότιμη. Η διαφορά της ομότιμης οικονομίας από την οικονομία του διαμοιρασμού έγκυται στο γεγονός ότι ενώ οικονομικά πάλι βάζει αυτό που λέμε την επιπλέον αξία ή την επιπλέον δυναμική που υπάρχει στο κεφάλαιο ή στην υπηρεσία την αξιοποιεί, αλλά δεν είναι ένας τρίτος που την αξιοποιεί, όπως είναι μια πλατφόρμα του Airbnb, του Uber ή του Deliveroo, αλλά είναι κάτι το οποίο με τη σειρά του είναι κοινό και προσβάσιμο σε όλους. Αυτή είναι η λογική, για παράδειγμα, των Fab Labs, που είναι ανοιχτοί χώροι. Εδώ πέρα το Fab Lab της Βαρκελόνης είναι ένας χώρος που ανήκει στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη. Δηλαδή είναι μια σύμπραξη της πόλης και της αρχιτεκτονικής σχολής της IAAC της Βαρκελόνης και στην οποία έχει πρόσβαση σε κοπτικό εργαλεία, σε υλικά, σε ξύλα, σε διάφορους πόρους και μπορείς να παράγεις διάφορα αντικείμενα, μπορείς να δώσεις λύσεις. Είναι δηλαδή ένας συνεργατικός ανοιχτός χώρος, ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέσα από ένα δίκτυο κοινωνίας πολιτών, που είναι τα Fab Labs,
και το πανεπιστημιακό χώρο, το πανεπιστήμιο και τον Δήμο της Βαρκελόνης. Και αυτό ύστερα από αρκετά χρόνια, έχει πλέον μια δεκαετία που τρέχει εκεί, έχει οδηγήσει σε αυτό που λέμε Fab City, δηλαδή ολόκληρη πόλη προσπαθεί να λύσει προβλήματα κατασκευαστικά ή τεχνικά μέσα από τις διαδικασίες αυτές τις συμμετοχικές. Εδώ ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι η διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτού του τύπου την πλατφόρμα και σε κάτι σαν το Uber, όπου δεν έχεις πρόσβαση εσύ σε αυτόν ο οποίος ελέγχει τις συνεισφορές. Το τρίτο μου παράδειγμα είναι, το τέταρτο μάλλον παράδειγμα, είναι η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θεωρείται η μεγαλύτερη οικονομία διαμοιρασμού αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όπου εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό που έκανε η αγγλική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το ζήτημα ήταν ότι δημιούργησε μία επιτροπή, ουσιαστικά ένα φόρουμ ανάμεσα σε εταιρείες, στην κυβέρνηση και σε τοπικές αρχές, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις εταιρείες, οι οποίοι ουσιαστικά συνδιαμορφώνουν την πολιτική σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό. Εκεί λοιπόν δεν αντιμετωπίστηκε ως ένα ζήτημα το οποίο ήταν ένα ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ρυθμιστικά για να αντιμετωπίσει, να διατηρήσει δικαιώματα ή να δημιουργήσει απαραίτητα έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να κάνεις πράγματα, αλλά ως ένα οικονομικό φαινόμενο που οδηγούσε σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο και έχουν ενθαρρυνθεί πάρα πολλοί εταιρείες, οι νεοφυείς, οι startups που λέμε, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό βέβαια έχει οδηγήσει, και παίρνω τρία άρθρα από τους Financial Times, που δεν μπορείς να το πεις ότι είναι ακριβώς και το πιο ριζοσπαστικό έντυπο. Είναι πολύ, μπορεί να πεις, είναι πολύ mainstream έντυπο. Και βλέπεις ότι τα θέματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει στην Αγγλία αυτή τη στιγμή είναι ότι αυξάνονται πάρα πολύ οι αυτοαπασχολούμενοι, κάτι που στην Ελλάδα το γνωρίζουμε, το έχουμε ζήσει πάρα πολύ, τα μπλοκάκια που λέμε, οι οποίοι δεν μπορούν να αυτασφαλιστούν. Προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση και μάλιστα η τελευταία κυβέρνηση συνταξιδοτικά σχήματα και πλάνα για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Και εδώ βλέπουμε μία προσπάθεια που γίνεται στην Αγγλία και η οποία είναι αρκετά πετυχημένη, πρέπει να πω, μέχρι τώρα, να δημιουργηθούν συνδικάτα από τους εργαζόμενους σε αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Οι εταιρείες όπως η Deliveroo, η Uber, η Airbnb δεν θεωρούν τους εαυτούς τους εργοδότες. Μπορεί να αθροίζουν προσφορά και ζήτηση, αλλά δεν θεωρούν τους εαυτούς τους εργοδότες νομικά. Κατά συνέπεια, αν εγώ έχω το παπάκι μου και πέσω και χτυπήσω, δεν υποχρεούται να κάνει τίποτα. Εάν το σπίτι στο οποίο πήγα είχε η τουαλέτα πρόβλημα και κόλλησα δεν ξέρω εγώ τι, δεν φταίει η Airbnb τίποτα. Αυτό όλο το κομμάτι, το πολύ πρόσφατα, ένα αγγλικό διαιτητικό εργατικό δικαστήριο, ένα tribunal, θεώρησε, όπως είπε και ο δικαστής, ότι είναι απολύτως βλακεία, ανοησίες. Αυτοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργοδότες. Και με αφορμή την απόφαση αυτή του διαιτητικού δικαστηρίου, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όπου γίνεται μια συνολική εκτίμηση της αγγλικής νομοθεσίας σε σχέση με το πώς θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά. Και ξαναλέω, λέω την Αγγλία γιατί είναι ίσως μια περίπτωση στην οποία έχουμε την πολιτική να οδηγείται κυρίως από εταιρικούς φορείς, αλλά βλέπουμε άλλους θεσμούς όπως τα εργατικά διαιτητικά δικαστήρια να έχουν παίξει ένα πολύ ενεργό ρόλο στο να ξεκινήσει μια σοβαρή κουβέντα για το πώς δημιουργούμε μια πολιτική πάνω σε αυτό. Το βασικό μου θέμα το οποίο λέω σήμερα είναι ότι η οικονομία του διαμοιρασμού δημιουργεί ουσιαστικά και εντείνει τις διαφοροποιήσεις και τις διαστρωματώσεις μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή, όπως θα το δούμε στο τέλος της παρουσίασης, έχουμε στην κλασική περίπτωση της διαφοροποίησης των εργαζομένων, έχουμε εργαζόμενους που για διάφορους λόγους βρίσκονται ασφαλισμένοι, δηλαδή είναι σε πολύ ρυθμισμένες εργασιακά αγορές, και έχουμε μαύρη οικονομία, δηλαδή εργαζόμενους οι οποίοι επειδή δεν βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της βασικής οικονομίας, δεν έχουν καμία εργασιακή διασφάλιση. Και κάπου στο μέσο έχεις διάφορους τύπους εργαζομένων οι οποίοι έχουν αυτό που λέω θεσμοθετημένη επισφάλεια. Αυτό που κάνουν οι πλατφόρμες αυτές, επειδή αυξάνουν ακόμα περισσότερο την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, οδηγούν τελικά σε μία ένταση των άκρων. Δηλαδή, αυξάνουν ακόμα περισσότερο αυτό που λέμε ρυθμισμένη επισφάλεια. Θα γυρίσω στο ζήτημα αυτό στη συνέχεια. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα σαν ορισμούς και μετά θα πάω κατευθείαν στη διαστρωμάτωση για την οποία σας μιλάω.
Να πούμε ότι η συνεργατική οικονομία ή η οικονομία του διαμοιρασμού πολύ συχνά στη βιβλιογραφία εμφανίζεται ως ταυτόσημη της συνεργατικής οικονομίας. Συναντάμε δηλαδή τρεις όρους: collaborative economy, που είναι η συνεργατική οικονομία, sharing economy ή gig economy, που είναι η οικονομία του διαμοιρασμού, και ένα τρίτο όρο, P2P economy, που είναι η ομότιμη οικονομία. Η ομότιμη οικονομία και η συνεργατική οικονομία, όπως είπα και προηγουμένως, αποτελούν μορφές οργάνωσης της παραγωγής, στις οποίες όλοι μας έχουμε πρόσβαση στο μηχανισμό ο οποίος τραβάει τις επιπλέον συνεισφορές χωρίς περιορισμούς και με ίσους όρους. Γι' αυτό και ομότιμη, γι' αυτό και συνεργατική. Αντίθετα, αυτή που κατ' εφημισμό λέγεται οικονομία του διαμοιρασμού έχει το χαρακτήρα ότι δεν ελέγχουμε αυτόν ο οποίος συγκεντρώνει τις επιπλέον συνεισφορές στο excess capacity. Αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλη ένταση στον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται η πολιτική. Εδώ, αν δούμε τους ορισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να θεωρήσει ότι τα δύο κομμάτια, τα δύο θέματα έχουν ταυτόσιμο ορισμό. Ενώ αντίστοιχα, εάν δούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνει μια διαφοροποίηση, όπως την είπαμε πιο πέρα. Και αν δούμε ακόμα περισσότερο, αν πάμε πιο κάτω, στο κομμάτι της, της Committee of the Regions, της Επιτροπής των Περιφερειών, και εκεί γίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο. Ο λόγος για τον οποίο η διαφοροποίηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική είναι ότι για μας ως κοινωνία έχουμε ανάγκη από συνεργατικές, από την άνοδο της συνεργατικής οικονομίας, ενώ η άνοδος της οικονομίας του διαμοιρασμού είναι δυνατόν να κρύβει εξαιρετικούς κινδύνους και να οδηγεί ακόμα και τον φορέα παραγωγής πολιτικής σε μία αδυναμία να ελέγξει πραγματικά το ρυθμιστικό αντίκτυπο που αυτές έχουν. Πολύ απλά, διαφορετικά, είναι σαν να λέμε, σαν ένα δηλητηριώδες δώρο. Υπό μία έννοια, είναι πολύ πιο εύκολο για το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Οικονομίας να ρυθμίσει το Airbnb από ό,τι είναι τα rooms to let. Γιατί αντί να τρέχεις να κυνηγείς 1 εκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι έχει ο καθένας το μικρό του δωματιάκι, το οποίο δεν το κάνει ή δεν θέλει να το κάνει, έχεις την περίπτωση του Airbnb που πας και ψάχνεις κατευθείαν και μιλάς με την πλατφόρμα. Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι δεν μπορείς να ασκήσεις την πολιτική σου όταν είσαι μικρή χώρα με τον ίδιο τρόπο που θα την ασκούσες εάν έκανες διαφορετικού τύπου επιβολή. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο παίχτης. Η Airbnb είναι μια τεράστια εταιρεία. Η Uber είναι μια τεράστια εταιρεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο ένα χρόνο στη σύγκρουση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εταιρείες και τις πλατφόρμες αυτού του τύπου. Δεν είναι τυχαία ούτε τα πρόστιμα προς την Apple, ούτε οι διάφορες αποφάσεις που είχαμε για το Uber, είτε πράγματα που είδαμε στο Airbnb, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Δήμος της Νέας Υόρκης απαγόρευσε τελικά το Airbnb να γίνεται, γιατί θεώρησε ότι αποτελεί φοροδιαφυγή, αφού κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Airbnb και του Δήμου της Νέας Υόρκης. Απλώς λίγο για να καταλάβουμε τα μεγέθη, ο προϋπολογισμός του Δήμου της Νέας Υόρκης είναι πολλαπλάσιος του ελληνικού προϋπολογισμού. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο απλό. Συνολικά, αυτό που βλέπουμε θεωρητικά είναι ότι το ρυθμιστικό φαινόμενο δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο τον νόμο. Καθώς οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς ρυθμίζονται πάρα πολύ έντονα από την τεχνολογία, από τις κοινωνικές νόρμες που πάντα το ξέραμε και από την αγορά. Αυτό όμως που συμβαίνει με τις πλατφόρμες είναι επειδή αθροίζουν τεράστια ποσοστά προσφοράς και ζήτησης και τα κανονικοποιούν, ουσιαστικά επιταχύνουν το ρυθμιστικό αποτέλεσμα της αγοράς μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Πολύ απλά, όταν μαζεύω 20, 30, 40 εκατομμύρια χρήστες που δίνουν τα σπίτια τους ή τα αυτοκίνητά τους και τα ρυθμίζω ώστε να έχουν κάποια στάνταρ χαρακτηριστικά ποιότητας και να κάνουν τη συναλλαγή πάνω στην πλατφόρμα μου, η ρύθμιση που λέει απλά ο νόμος, που είναι ένας κανόνας τον οποίο πρέπει να καταλάβεις, να εσωτερικοποιήσεις, και αν εσύ δεν τον καταλάβεις, σε κυνηγάει η όποια αρχή επιβολής. Ενώ σε ένα περιβάλλον Airbnb, εάν δεν συμμορφώνεσαι με τους όρους, δεν μπαίνεις στην πλατφόρμα. Οι 40, 50, 100 εκατομμύρια, γιατί μιλάμε για τέτοια νούμερα, χρήστες, είναι ρυθμιζόμενοι. Αυτό θα πει λοιπόν ότι υπάρχει μία μεταβολή του κέντρου της ρύθμισης από το νόμο σε πιο σύνθετες μορφές που έχουν το κέντρο τους στην τεχνολογία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό φαινόμενο που μας αναγκάζει να προσδιορίσουμε την πολιτική μας την ψηφιακή διαφορετικά, τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τα μέσα. Δεν έχει σημασία να μιλάμε για την ψηφιακή πολιτική και να λέμε μόνο για το ΕΣΠΑ. Έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα. Έχει σημασία να μιλάμε για το τι θα κάνουμε τις εργασιακές σχέσεις πάνω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και θα σας πω γιατί για την Ελλάδα αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό.
περάσω λίγο το μεθοδολογικό γιατί είναι πολύ ακαδημαϊκό και θα πάω λίγο ξανά προς το τέλος. Ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχοντας τέτοιου τύπου οικονομικά ή τεχνοοικονομικά φαινόμενα, βλέπουμε λίγο πολύ μια διαστρωμάτωση που είναι όπως αυτή που βλέπετε στον πίνακα. Δεν έχω ένα λέιζαράκι να σας δείξω, αλλά να πω ότι βλέπουμε ότι στο πάνω συνήθως έχουμε, αν δούμε την πυραμίδα της εργασίας, εδώ έχω κάνει μια κατηγοριοποίηση, βλέπετε ότι στα πάνω τρία μέρη είναι τομείς της οικονομίας, στις οποίες υπάρχει μεγάλη ασφάλεια και μεγάλη ρύθμιση. Είτε πρόκειται για την τάξη των διευθυντών, για να χρησιμοποιήσω μία και την επανάσταση των διευθυντών, να χρησιμοποιήσω μία κλασική ορολογία, είτε μιλάμε για υψηλά ρυθμισμένο ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα, ο οποίος εκπροσωπείται παραδοσιακά και στον οποίο παραδοσιακά βλέπουμε να λειτουργούν τα συνδικάτα. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ο τομέας ο οποίος στην ουσία αποτελεί και το προνομιακό πεδίο της κρατικής παρέμβασης. Συνήθως το κράτος εξαντλείται εκεί πάνω. Καλός, κακός, πετυχημένη η διαπραγμάτευση, η ισορροπία, δεν ξέρω τι, αλλά εκεί πάνω. Σιγά σιγά έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθούν μέσα από την ιδιωτικοποίηση του κράτους οι εργασίες οι οποίες γίνονται μέσα από διάφορες μορφές συμβασιοποίησης, διάφορες μορφές εργολάβων. Καθώς εκεί που έφερνες εσύ πλέον, από εκεί που είχες έναν κρατικό οργανισμό που παρήγαγε ηλεκτρικό, έχεις έναν οργανισμό ιδιωτικό και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Από εκεί που έφτιαχνες, είχες τις καντίνες μέσα στα νοσοκομεία, έχεις το catering. Από εκεί που είχες τις καθαρίστριες, έχεις εταιρείες καθαρισμού. Αυτό λοιπόν θα πει ότι αυξάνεται σιγά σιγά αυτό το κομμάτι της οικονομίας. Και το άλλο πράγμα που βλέπουμε, ειδικά σε οικονομίες όπως η Ελλάδα, οι οποίες έχουν μια υπερφορολόγηση, αυξάνεται επειδή πιέζεται από το πάνω κομμάτι τα τελευταία, ο πάτος που είναι η αυτοαπασχολούμενη, είτε στη μαύρη είτε στην γκρίζα αγορά. Στην γκρίζα αγορά, δηλαδή, που κάποια σημεία είναι νόμιμα, κάποια σημεία είναι παράνομα, τα οποία είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, γιατί έχεις ανάγκη να ξεπλύνεις ένα μέρος του παράνομου μέσω του νόμιμου. Αυτό όμως που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι καθώς εμφανίζεται το κομμάτι της αγγείλης που βλέπετε της προτελευταίας, δηλαδή καθώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πλατφόρμες που κάνουν άθρηση της ζήτησης, αυτό που παρατηρείται είναι ότι αφενός μεν ολοένα και περισσότερες λειτουργίες που τις έκανες μέσα σε ένα ρυθμισμένο περιβάλλον, δεν χρειάζεται να τις κάνεις στο επάνω μέρος, με μόνιμες σχέσεις εργασίας. Δεν χρειάζομαι να έχω ντελιβερά για την πιτσαρία μου όταν έχω τον ντελιβερού. Γιατί δεν έχω ευθύνη, δεν έχω πάγια κόστη που χρειάζομαι για τα μηχανάκια μου, δεν έχω σε ορισμένες χώρες ασφαλιστικές ή εργοδοτικές εισφορές, δεν έχω γενικά. Και δεν χρειάζεται με αυτόν τον τρόπο και να τους πάω και στην γκρίζα ή στη μαύρη αγορά. Μπορώ να ρυθμίσω το πρόβλημα, ρίχνοντάς τους πάνω σε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες. Αλλά όταν την υπεραξία αυτή την καρπώνεται η πλατφόρμα πάνω σε ένα πληθυσμό των εκατομμυρίων, μιλάμε για άλλες κλίμακες και θα πει ότι πρέπει να σκεφτείς ρυθμιστικά πώς θα το αντιμετωπίσεις. Δεν αντιμετωπίζεις τον φοροφυγά γιατρό πια. Δεν αντιμετωπίζεις τον μικροϊδιοκτήτη απλά. Αντιμετωπίζεις μία πλατφόρμα η οποία μπορεί και εκβιάζει τη Γαλλία. Σε σχέση πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα του ταξιτζή. Αυτό πιστεύω και η εκτίμησή μου είναι ότι καθώς προχωράει θα δούμε ολοένα και περισσότερες λειτουργίες ιδιωτικών και δημόσιων φορέων να ικανοποιούνται μέσα από αυτό το κομμάτι της αγοράς, της οικονομίας του διαμοιρασμού, το οποίο όσο δεν επιδιώκουμε να έχουμε συνεργατική ομότιμη οικονομία θα αυξάνεται προς ζημία των εργαζομένων και της εθνικής οικονομίας, γιατί τα λεφτά αυτά φεύγουν, δεν παραμένουν εδώ. Και ταυτόχρονα θα οδηγήσει στα κομμάτια του πληθυσμού τα οποία δεν μπορούν να έχουν χαρτιά, δεν βγαίνουν οικονομικά γιατί έχουν πάγια έξοδα, να πάνε προς το κάτω-κάτω μέρος. Δηλαδή πιστεύω ότι η ένταση της οικονομίας του διαμοιρασμού θα οδηγήσει σε μία ακόμα χειρότερη μαύρη αγορά και μαύρη εργασία. Ο λόγος που θα γίνει αυτός είναι ότι εγώ αν έχω ένα διαμέρισμα το οποίο είναι ψηλοάθλιο και δεν μπορώ να το βγάλω στο Airbnb με φωτογραφίες και δεν θέλω και να φορολογηθώ, θα το πάω μαύρη αγορά. Θα το κάνω χωρίς απόδειξη και off, εκτός διαδικτύου. Άρα σε λίγο, αν το κάνουν αυτό πολύ, ο
καταναλωτής θα παίρνει ένα σήμα που θα λέει, εάν είναι στο διαδίκτυο, θα πει ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι έχει χει ποιότητα. Εάν θέλω πιο ακριβό, θα πάω στο ξενοδοχείο. Και αν θέλω κάτι το οποίο να πηγαίνω και να κάνω το σταυρό μου, μην ξέροντας τι θα βρω, τότε μόνο θα πηγαίνω στη μαύρη αγορά. Αυτό θα οδηγήσει, πιστεύω, σε μια ένταση της εξαθλίωσης, τόσο ως προς το κομμάτι της παροχής εργασίας, όσο και της παροχής υπηρεσιών. Και επίσης θα πρέπει να μας κάνει πολύ σοβαρά να αναρωτηθούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Κλείνοντας το όλο ζήτημα, δηλαδή αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι πιστεύω ότι θα οδηγούμε από πιέσεις σε μια μεγαλύτερη αγορά υψηλής ρύθμισης και χαμηλής ασφάλειας. Δηλαδή, όπου δεν έχω ασφάλεια στο αν θα δουλεύω αύριο, αλλά τουλάχιστον είμαι νόμιμος. Και ταυτόχρονα με τη μαύρη αγορά να πηγαίνει όπως λέμε ότι πηγαίνει. Θα κλείσω με 2-3 πραγματάκια. Είναι μεγάλη ανάγκη να καταλάβουμε τι είδους ρυθμιστική παρέμβαση θέλουμε σε αυτό το περιβάλλον. Είναι μεγάλη ανάγκη να έχουμε τη συζήτηση αυτή σε ευρωπαϊκό ή τουλάχιστον περιφερειακό επίπεδο. Όταν λέω περιφέρεια, δεν εννοώ την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εννοώ Ευρώπη, Βόρειος Αμερική, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι κλίμακες αυτών των πλατφορμών. Άρα, πώς συμμετέχουμε σε αυτά τα φόρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν μπορεί η ρύθμισή μας να είναι μόνο νομοκεντρική. Αυτό το πράγμα οδηγεί σε αυτό που λέω εγώ ρυθμιστική επιτάχυνση, δηλαδή έχουμε ρυθμιστική παρέμβαση η οποία είναι πάρα πολύ έντονη και έρχεται από τις μηχανές και ουσιαστικά νομίζω ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πρεκαριάτου στις δύο του μορφές, είτε ρυθμισμένη είτε η αρρύθμιστη, και νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα, είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο για τον οποίο πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή στην ψηφιακή πολιτική πέρα από το ΕΣΠΑ. Ευχαριστώ.